Επανάσταση του 1821 αποτελεί παράδειγμα γενναιότητας και αποφασιστικότητας. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία με ολόκληρο τον ελληνισμό να τιμά το κορυφαίο ιστορικό γεγονός, τις θυσίες και τους αγώνες της ελληνικής επανάστασης, αλλά και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε διπλή γιορτή σήμερα. Αυτό το λοξοδρόμισμα να το αφήσουμε και να μπορέσουμε να στοιχηθούμε πίσω από εκείνον τα οράματα και τα ιδανικά. Το γεγονός ότι σήμερα δεν γίνονται παρελάσεις. Πιστεύω ότι έπρεπε να γίνονται παρελάσεις. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε. Είναι παράξενο. Δηλαδή, πρωτόγνωρες καταστάσεις για όλους. Θα μπορούσε να γίνει. Σε ελπίσουμε να είναι και το τελευταίο και να παρελάσουμε του χρόνου τρανά όπως μας αξίζει και όπως αξίζει το έθνος μας. Διπλή γιορτή, αισθάνομαι περήφανη καταρχάς, ευλογημένη που μπορέσαμε επιτέλους να κοινωνήσουμε και να έρθουμε στην Εκκλησία. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, ευλογία και υπομονή. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Λόγω της πανδημίας, ο εορτασμός ήταν διαφορετικός, όμως δεν στερήθηκε της λαμπρότητας. Γι' αυτό ήρθε ο Ευαγγελισμός της Παναγίας σήμερα να γίνει Ευαγγελισμός του γένους. Η Εκκλησία δεν ενέπνευσε μόνο την Επανάσταση του 1821, αλλά την τροφοδότησε και τη στήριξε. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους και τα λόγια του Μακρυγιάννη ας τα ακολουθούμε όλοι. Να βάζουμε πάνω απ' όλα το εμείς και όχι το εγώ. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να αξιοποιήσουμε το μήνυμα του 21, να μείνουμε ενωμένοι, πάντοτε ενωμένοι, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο τη χώρα όπως αξίζει. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά τελέσκε επίσημη δοξολογία με τον Επίσκοπο Κνώσου να αναφέρεται στα ισχυρά μηνύματα της σημερινής ημέρας αλλά και στις αξίες οι οποίες κερδίζονται με πίστη και όραμα. Φέτος αυτά τα 200 χρόνια της παρακαταθήκης της ιστορίας γίνονται αιτία και αφορμή και πρόσκληση για αφύπνιση όλων μας. Οι προπάτορές μας, οι ήρωες του γένους και του έθνους μας, δεν εμέτρησαν δυνάμεις, αλλά εζήγησαν και ζυγίστηκαν. Ζήγησαν τις καρδιές τους και ζυγίστηκαν σε αυτές τις καρδιές για να μπορούμε σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Να είναι η μνήμη τους αιώνια. Από νωρίς το πρωί, οι καμπάνες των εκκλησιών σήμαναν χαρμόσυνα, με την Γαλανόλευκη να κυματίζει τόσο σε σπίτια όσο και σε κεντρικούς δρόμους, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Το μήνυμα «Ελευθερία ή θάνατος» είναι ένα πανανθρώπινο μήνυμα. Είναι η δεύτερη φορά που οι πρόγονοί μας ενέπνευσαν την ανθρωπότητα. Πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα της Επανάστασης για όλους, για όλους τους Έλληνες πολίτες. Καλή ελευθερία σε όλους. 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, τιμούμε, θυμόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα παραδειγματιζόμαστε από όλους εκείνους που πραγματικά τους χρωστούμε πολλά. Όταν ένας λαός έχει το δίκιο με το μέρος του και παίρνει την τύχη στα χέρια του, ακόμα και αυτό, αν αυτό που κάνει φαίνεται έφοδο στον ουρανό, μπορεί να το πραγματοποιήσει. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, στους Έλληνες, στους απανταχού Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα στους ακρίτες που φιλούν θερμοπύλες. Πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα, και θρησκευτική και εθνική. Να υποκλίνομαι στη σημαία, όπως όλοι μας. Στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, η Πλατεία Ελευθερίας, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη ιδέηση και κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Ανήμερα της Εθνικής Επετείου αγκυροβόλησε έξω από το λιμάνι του Ηρακλείου η φρεγάτα Ψαρά του πολεμικού ναυτικού. Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, ο λιμενάρχης Ηρακλείου πραγματοποίησε θυμοτυπική επίσκεψη στη φρεγάτα, όπου έγινε και η ανταλλαγή δώρων.